κέντρο της Αθήνας έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης και η περιοχή του Συντάγματος πνίγεται στα δακρυγόνα. Αστυνομίας στο ύψος της πλατείας Συντάγματος κάνουν εκτεταμένη χρήση χημικών. Οι διαδηλωτές αρχίζουν να τρέχουν και μια ομάδα εγκλωβίζεται σε μια στάση λεωφορείου. Οι αστυνομικοί πετούν εναντίον τους χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Άγνωστοι πετούν μολότοφ στο Υπουργείο Οικονομικών ενώ βάζουν φωτιά και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα έξω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια. Ομάδες κουκουλοφόρων κάνουν την εμφάνισή τους και τα επεισόδια γενικεύονται αφού σπάνε ακόμα και τα μάρμαρα από τις στάσεις του μετρό και πετούν στις αστυνομικές δυνάμεις. Άγνωστοι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κτίριο της ΓΕΣΕΕ και πέταξαν μπογιές, προκαλώντας την άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Ακολουθούν συγκρούσεις. Δύο μοτοσυκλέτες της ελληνικής αστυνομίας παραδίδονται στις φλόγες και τα επεισόδια μεταφέρονται έξω από το Πολυτεχνείο και τους γυροδρόμους. Η αστυνομία έκανε συνολικά 20 προσαγωγές ατόμων, ενώ από αυτούς οι 9 συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.